Το Κομμουνιστικό Κόμμα, βέβαια και χρόνια, αν θέλετε, αλλά και τα τελευταία χρόνια, με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις στο κομμάτι, στο ζήτημα αυτό, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την, στα πλαίσια και με νομοθετικές πρωτοβουλίες, με την έννοια είτε τροπολογίες είτε σχέδια νόμου, που συμπεριλαμβάνουν και αυτό το κομμάτι, δηλαδή των πληστηριασμών, δηλαδή την αναστολή των πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας, πρώτης και δεύτερης κατοικίας, παραγραφή των τόκων και φυσικά διαγραφή μεγάλων μέρους του κεφαλαίου. Και αυτό φυσικά να το χρεωθούν οι τράπεζες, οι οποίες ρίστον παρόδο τη δεκαετία που μας πέρασε και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις που και τις ανακεφαλαιώσεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τις χρυσοπλήρωσε ο λαός μας με μερικά δεκάδες δισεκατομμύρια. Έχουμε χάσει πλέον τον αριθμό το πόσα δισεκατομμύρια έχουμε πάρει. Και όλα αυτά τα πληρώνει ο λαός μας. Βέβαια θα σας πούνε απ' την άλλη ότι εντάξει και οι τράπεζες δεν μπορούν να απορροφήσουν όλο το κόστος των κόκκινων δανείων και γι' αυτό πολλά τα πουλάνε σε funds, αλλά τα πουλάνε σε πολύ μικρότερη τιμή. Ναι, φυσικά. Αλλά τα funds διεκδικούν την πραγματική αξία από τους κατοίκους. Δείτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών που υπόθηκε προηγουμένως που σας είπα, το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώσανε, το θωρακίσανε, προκειμένου οι τράπεζες να έχουν σίγουρο το ότι θα προσπορήσουν, θα εισπράξουν ένα μεγάλο μέρος από το κεφάλαιο, από τα κέρδη των δανείων αυτών που υποθήκευσε ο κόσμος, για να που υποθήκευσε ο κόσμος τα σπίτια του για να τα φτιάξει. Και φυσικά τα φανς, όπως λέτε, τα προωθήσανε και εδώ να υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, έτσι, και όλες οι κυβερνήσεις, και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και ας μην πέφτουν από τα σύννεφα μερικοί ότι είναι μόνο, να το πω έτσι, ενδεχόμενα της πολιτική της παρούσας κυβέρνησης. Είναι συνέχεια αυτής της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής και στο κομμάτι αυτό των δανείων. Και φυσικά τα φανς θα εκβιάσουν τον δανειολήπτη, το λαό, τη λαϊκή οικογένεια. Και έχουμε πάμπολα παραδείγματα και σε εσάς ως έγκριτο δημοσιογράφου φτάνουν στα αυτιά σας διάφορες τραγικές καταστάσεις, μάλλον, ή στο κάτω κάτω φτάνει ο άλλος να είναι ενοικιαστής στο σπίτι το οποίο μόχθησε τόσα χρόνια για να το φτιάξει. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, ένα από τα μεγάλα θέματα που θα το βρούμε μπροστά μας και φαντάζομαι όλα τα κόμματα σχεδιάζουν τη στρατηγική τους πάνω σε αυτό είναι το θέμα της ακρίβειας και όλες τις προεκτάσεις που έχει. Για να δούμε λοιπόν τι προτείνετε εσείς για το θέμα ενεργειακή ακρίβεια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ και αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο παραθυράκι να υπάρξει μια περαιτέρω στήριξη του κόσμου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος της ακρίβειας. Κοιτάξτε, έχουμε πει, καταρχήν, πέρα από τα μέτρα ανακούφισης, τα άμεσα μέτρα ανακούφισης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, αν θέλετε, ότι αποτελούν ψίχουλα, και θα μπορούσε να υπάρξουν συγκεκριμένες, να το πω έτσι, παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση απάλυσης, ελάφρυνσης, αν θέλετε, του κόστου ζωής, στο σύνολο το βάζω τώρα, των ζητημάτων της ακρίβειας, ενεργειακό, τιμές βασικών προϊόντων, μάλλον όλων των προϊόντων, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και με σχέδια νόμου, παραλαμβάνω και πάλι, τα οποία απορρίφθηκαν σημειωτά και από όλα τα κόμματα, και από το κυβερνητικό κόμμα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα. Σχέδια νόμου δηλαδή που προβλέπανε μειώσεις ή καταργήσεις ΦΠΑ, μειώσεις στο κόστος παραγωγής. Δείτε τώρα με την ενέργεια. Τι συμβαίνει με την ενέργεια? Φτάσαμε ξαφνικά λόγω του πολέμου που επέτεινε φυσικά το πρόβλημα της στην Ουκρανία στην ενεργειακή κρίση. Πριν ένα χρόνο που δεν υπήρχε ο πόλεμος, θυμάστε πολύ καλά και όσοι μας ακούνε, ότι ήδη είχαν ξεκινήσει οι αυξήσεις, οι τεράστιες, οι μεγάλες αυξήσεις από το καλοκαίρι, δηλαδή το 2021, οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια. Στόχος, φυσικά, το μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο.
είναι απόρρια μια συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική επιλογή και των κυβερνήσεων διαχρονικά στη χώρα μα, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ πριν, λοιπόν, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια τι, τη απελευθέρωση τη ενέργεια. Τη ηλεκτρική ενέργεια, τη ενέργεια γενικότερα. Ναι, εδώ όμως τα χρηματιστήρια ενέργειας, η πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά, λοιπόν, όλο αυτό το πλαίσιο που λειτουργία ενός, ναι, και λειτουργία ενός πλαισίου, το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας έφτασε. Κύριε Λαμπρούλη, σε αυτό που λέτε, βγαίνει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, κατηγορεί την κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αντί να δίνετε τα επιδόματα που τα παίρνετε από τον κόσμο από τη μία τσέπη και τα δίνετε... στα λιγοπόλια να φορολογήσετε στη βάση αυτούς που παράγουν ενέργεια. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Εμείς αυτό που λέμε είναι στην παρούσα φάση θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να μην δεχθούμε τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας των παραγωγών, να το πω έτσι. Ας χάσουν και αυτοί μερικά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Γιατί όντως αυτό είναι η πραγματικότητα και το έχουμε πει και ως κόμμα και εμείς. Αυτό δηλαδή με το επίδομα στο ζήτημα της ενέργειας, με τα επιδόματα. Δηλαδή ότι τα παίρνει από το λαό από τη μία τσέπη, από την υπέρμετρη φορολογία δηλαδή, και τα δίνει από την άλλη μεριά ζεστό χρήμα. Πώς, σε ποιος όμως, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και φυσικά θα μπορούσε, για παράδειγμα, η χώρα μας να ανοίξει το ζήτημα αυτό και να βάλει το ζήτημα αυτό. Καμία αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Και οι πάροχοι, να το πω έτσι, ας χάσουν αυτοί. Αρκετά κερδίζει και η Μόμπιλ και πώς το λένε και η Exxon Mobil και ο Βραδινογιάννης και η λοιποί, τέλος πάντων, μεγάλοι στο χώρο της ενέργειας, Μπόμπουλας και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πιο ότι ο λαός καλείται να πληρώνει συνεχώς νέα δυσβάση θα βάρει και στο κομμάτι της ενέργειας και κατ' επέκταση η απόρρεια των τιμών στην ενέργεια που έχει να κάνει και με τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά και γενικότερα στο κόστος παραγωγής, αν θέλετε, γιατί το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε γι' αυτό. Συμπαρασύρει δηλαδή οι τιμές της ενέργειας, οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, συμπαρασύρουν φυσικά και το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Γιατί μια σειρά από μικροεπιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Εντάξει, και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα και είναι και ενεργειακά κοστοβόρες πάρα πολλές. Ναι, αλλά κοιτάξτε, ναι, βέβαια, εντάξει, αλλά δείτε τώρα, από τη μία μεριά έχουμε αυτό, από την άλλη μεριά, για παράδειγμα, πετιούνται αγροτικά προϊόντα ή μένουν στο χωράφι, γιατί δεν έχουν τιμή. Έτσι, δεν είναι. Και άρα λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Και αυτός ο φαύλος κύκλος είναι απόρρια ακριβώς της λειτουργίας αυτού του άδικου, εκμεταλλευτικού, βάρβαρου συστήματος που ζούμε, του καπιταλισμού. Έτσι. Και των νόμων που αυτόν τον διέπουνε. Και σε αυτή την κατεύθυνση φυσικά εμείς λέμε ότι θα πρέπει ο λαός μας μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις να οργανώσει την πάλη του, τον αγώνα της διεκδικής του, με ορόσημο την 9η Νοέμβρη που έχει κηρυχτεί ως ημέρα πανελλαδικής απεργίας, να είναι ένας σταθμός που θα δώσει το ένασμα για μεγαλύτερους και πιο μαζικούς αγώνες στην κατεύθυνση αυτή. Διεκδίκησης δηλαδή, ελάφρυνσης, απάλυνσης σε μια σειρά από όλα αυτά τα ζητήματα που ταλανίζουν το λαό μας, για μισθούς, για συντάξεις, για τιμές, για την ενέργεια, για όλα, για όλα, για όλα. Και από εκεί και πέρα φυσικά λέμε ότι το κίνημα θα πρέπει να βάλει πλώρη την αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής στο σύνολό της, που είναι απόρρια του ίδιου αυτού του συστήματος. Μάλιστα. Του καπιταλισμού και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δεν μπορεί και να εξηγηθεί εν έτη 2022, για παράδειγμα, να πετιούνται τα μήλα στην Αγιά, να πετιούνται να μένουν τα σταφύλια στον Τύρνοβο πάνω στα εσείς που είστε τώρα και από τη Λάρισα, τα αμπέλια, με τους κτηνοτρόφους τι γίνεται? Οι κτηνοτρόφοι το ίδιο. Η τιμή του γάλακτος είναι πολύ κάτω από την τιμή του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα να σφάζουν τα κοπάδια τους, ειδικά οι μικροί, οι μεσαίοι, να το πω έτσι, ακτινοτρόφοι. Και αυτό είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι μόνο αποτυπώνεται εδώ ή παρουσιάζεται εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή στη Θεσσαλία, αν θέλετε, στο Ρωμό Λάρισας κτλ. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πείτε μου και είδατε τώρα, την ίδια ώρα εισάγουμε γάλα, δεν είναι το 50% περίπου των αναγκών σε γάλα
στη χώρα μας είναι εισαγόμενο. Μάλιστα. Ενώ κατά τα άλλα ομνίων όλοι τους, ενώ είτε οι κυβερνώντες οι σημερινοί είτε οι προηγούμενοι και όλα τα άλλα αστικά κόμματα υπέρ μιας του πρωτογενούς τομέα, της πρωτογενούς ανάπτυξης και πάει λέγοντας. Και όπου σταθούν και όπου βρεθούν χειροκροτούν και ανεβάζουν τους τόνους, να το πω έτσι, λοιπόν, υπερθεματίζοντας για την πολιτική που ασκούνε. Όταν με την πολιτική τους οδηγούν στην καταστροφή παραγωγικές δυνάμεις. Και δείτε, το αποτέλεσμα αυτό θα είναι, και το βλέπουμε ήδη, θα είναι ποιο, η έλλειψη ή η ελλείψη, αν θέλετε, μια σειρά προϊόντων. Είτε γιατί δεν θα φτάνουν στα ράφια και θα αφήνονται στα χωράφια, είτε γιατί οι τιμές θα είναι απλησίαστες. Δείτε τι γίνεται με τη φέτα, για παράδειγμα. Κοντεύει τα 15 ευρώ και θα είναι ίδιος πολυτελείας. Εδώ όμως δεν υπάρχει μαγική λύση, μαγικό ραβδί. Έτσι δεν είναι? Τι εννοείται δεν υπάρχει μαγική λύση? Δεν μπορείς από την... Το μαγικό ραβδί που λέτε, ναι, που υπονοείται, δεν βρίσκεται στα χέρια ούτε του Μητσοτάκη, ενώ και στις Νέες Δημοκρατίας, δεν είναι προσωπικό το θέμα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε των άλλων κομμάτων που υπηρετούν αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης. Είναι στα χέρια του λαού, ο ίδιος έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του, να προτάξει τις ανάγκες του, να τις διεκδικήσει και αυτές να ικανοποιηθούν. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα το αποφασίσει αυτό το πράγμα, να μαζικοποιήσει, όπως είπα και προηγουμένως, τον αγώνα της δικής του, την πάλη του, στην κατεύθυνση αυτή. Κύριε Λαμπρούλη, ναι. Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Από 1η-1η-23 αυξήσεις στις συντάξεις. Μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για νέες προσλήψεις. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ανοίγει και πάλι θέμα πρόωρων εκλογών. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ΚΚΕ. Εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια. Αυτό δεν είναι και ευνηδιασμός βέβαια. 2-3 μήνες νωρίτερα δεν είναι ευνηδιασμός. Θα το έκανε αυτό το βήμα. Ή πιστεύετε ότι θα πάει μέχρι τέλους, όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Ναι, ναι. Με βάση αυτά που αναφέρατε, τις κινήσεις που είτε στις αυξήσεις του μισθού, είτε τις... Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σταγόνα στον ωκεανό, και αν τα βάλετε κάτω τα στοιχεία, είναι συντριπτικά. Γιατί? Μόνο και μόνο να σας πω, αυτή τη στιγμή από το Εθνικό Σύστημα Υγείας λείπουν γύρω στους 25 με 27.000 εργαζόμενοι. Είναι κενές θέσεις. Συνεχώς φεύγουν και βέβαια ο Υπουργός, η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση με το Υπουργείο, εδώ και 2 χρόνια αναμασά την καραμέλα των 5.100 ελλείψεων, όταν μέσα σε ένα χρόνο έχουν φύγει λόγω συνταξιοδότησης γύρω στις 200-300 εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσλήψεων είναι σταγόνος των αρχαίων. Αναγκαίες μεν, δεν λέει κανένας όχι, αλλά είναι πολύ ελάχιστες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των υπηρεσιών που πρόκειται να στελεχώσουν. Δεύτερον, οι αυξήσεις που λέτε στους μισθούς, στις συντάξεις κτλ. Ήδη αυτές, αφήστε αυτές που έχουν δοθεί και εξανεμίστηκαν ήδη με τον πληθωρισμό, έχουν εξαφανιστεί δηλαδή, αλλά αυτές και αυτές οι όποιες δοθούν, αν δοθούν και με ποιες προϋποθέσεις θα δοθούν, θα είναι, σας λέω και πάλι, πολύ ελάχιστα. Θα είναι ψίχουλα απέναντι στο τεράστιο προβλήμα που αντιμετωπίζει. Είναι όμως, είναι κάτι, είναι επικοινωνιακό, είναι και πιασάρικο για την κυβέρνηση αυτό. Ναι, να σας πω. Ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά, το συσχετίζω δηλαδή με αυτό που μου αναφέρατε για τους μισθούς, για τις όποιες αυξήσεις κτλ. Δείτε, είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ότι θα αυξήσει από το 2023 μια αύξηση, αν δεν θυμάμαι το ποσοστό, δεν το λέω, δεν μην κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, θα υπάρξει λοιπόν μια αύξηση των μισθών. Εσείς αναφέρετε το γενικό, εγώ θα κάνω το πιο ειδικό, στους γιατρούς του ΕΣΥ. Ναι ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Εσείς είστε και γιατρός. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί για παράδειγμα, πού πήγε αλήθεια η περίφημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επαναφέρει τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών στους μισθούς του 2012, να καταβάλει τον 13ο και 14ο μισθό, τα δώρα, όλα αυτά που περικόπηκαν τότε ελαίων μνημονίων, και φυσικά το ζήτημα των διαφορών, να το πω έτσι, των αναδρομικών, να το πω έτσι, που θα πρέπει και αυτά να καταβληθούν. Αυτά
Πού βρίσκονται, αλήθεια. Μπορεί... Όλα αυτά προσπαθεί να τα μπαλώσει, γιατί κοιτάξτε, εδώ ευθύνες υπάρχουν και στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό και δόθηκαν τότε κάποια αναδρομικά για 1-2 χρόνια και αφέθηκαν αρκετά χρόνια πίσω. Προσπαθώντας έτσι να εξευμενήσει λίγο τις αντιδράσεις των νοσοκομιακών γιατρών. Εδώ ας πούμε θα απαντήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά τα άλλα κοπτόμαστε, ξέρετε, για τον νόμο, για τις αποφάσεις των δικαστηρίων κτλ. Κατανοητό. Λοιπόν, όλο αυτό ένα λεπτό μας έχει μείνει, κύριε Λαμπρούλη, για να ολοκληρώσετε. Επειδή είπατε για τις εκλογές. Ναι, ναι, φυσικά ναι. Και μπορεί να αξιοποιηθεί ο ποικίλο τρόπος. Το ζήτημα δεν είναι αν και πότε θα πάει στις εκλογές. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε ακόμα μια φορά με τη δυνατότητα που μας δίνεται. Το ζήτημα είναι ο λαός μας να μην περιμένει από την όποια εκλογική διαδικασία την όποια αλλαγή ή το σωτήρα, να το πω έτσι, που μπορεί να φέρει ενδεχόμενα για τον ίδιο η όποια αλλαγή στην κυβερνητική εξουσία, καρέκλα, όπως θέλετε πείτε το, παρά ο ίδιος να οργανώσει την πάλη του και φυσικά σε αυτή την κατεύθυνση να δυναμώσει και προς τα εκλογές, αν θέλετε, να δυναμώσει τη μοναδική φωνή αντίστασης, οργανωτή, εμψυχωτή του λαού μας, που είναι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.